θα προσπαθήσω να πω ορισμένα πράγματα για το πώς τοποθετούμαστε απέναντι στην πρόσφατη εξέλιξη που είναι το μεσοπρόθεσμο πλαίσιο δημοσιονομικής στρατηγικής και τι εναλλακτικές ενδεχομένως προτάσεις μπορεί κάτι να δει, να βγαίνουν για την αντιμετώπιση ορισμένων ζητημάτων. Όμως το πρώτο πρόβλημα που έχει να αντιμετωπίσει κανένας βλέποντας ένα τέτοιο πρόγραμμα, ένα τέτοιο πλαίσιο προγράμματος με στρατηγική, είναι το ερώτημα σε τι ακριβώς θέμα προσπαθεί να απαντήσει αυτό το πλαίσιο δημοσιονομικής στρατηγικής. Δεν είναι ξεκάθαρο ούτε από τη δημόσια ρητορική, ούτε και από το ίδιο το κείμενο. Φαίνεται σαν να προσπαθεί να αντιμετωπίσει όλα τα προβλήματα μαζί, ενώ στην πραγματικότητα, όπως θα πω παρακάτω, το μόνο στην πραγματικότητα το οποίο προσπαθεί να αντιμετωπίσει είναι ένα πρόβλημα ελλείμματος και μάλιστα αποτυχημένο. Όμως τα δημοσιονομικά προβλήματα της χώρας, αυτά τα οποία εμφανίστηκαν τα τελευταία δύο χρόνια, έχουν πολύ βαθύτερα αίτια. Και όπως ανέφεραν προηγουμένως και ο Γιάννης Καλόμπουλος και ο Γιάννης Παρασκευόπουλος, στην πραγματικότητα έχουμε να κάνουμε με ένα πολυσύνθετο πρόβλημα, το οποίο τα χαρακτηριστικά συνολικά είναι τα εξής. Υπάρχει ένα αρνητικό εξωτερικό οικονομικό πλαίσιο, ένα πλαίσιο κρίσης, το οποίο εξακολουθεί και υπάρχει και λειτουργεί και μάλιστα με αμφίβολες προοπτικές ακόμα. Υπάρχει ένα ειδικότερο εξωτερικό πλαίσιο για την Ελλάδα, που είναι το πλαίσιο του ευρώ και της λειτουργίας της χώρας μέσα στο ενιαίο νόμισμα, με τις ειδικές προβλέψεις που υπάρχουν, τις περιορισμένες ή τις ελλειπείς για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, η οποία ενδιαφέρεται μόνο για την νομισματική σταθερότητα και για τον πληθωρισμό, αλλά όχι παραδείγματος χάρη για προβλήματα σχετικά με την οικονομική ανάπτυξη όπως είναι η ανεργία, και το οποίο έχει ως αποτέλεσμα οι αποφάσεις της να μην λαμβάνουν υπόψη της σοβαρά τα προβλήματα των περιφερειακών χωρών, και έτσι παραδείγματος χάρη η πρόσφατη αύξηση των επιτοκίων έχει βαρύνει ιδιαίτερα τη χώρα μας σε μια πολύ δύσκολη περίοδο. Και από την άλλη μεριά, απέναντι σε αυτό το εξωτερικό περιβάλλον, υπάρχει μια εσωτερική δυναμική της χώρας με το δικό της παραγωγικό σύστημα το προβληματικό και με ένα δημόσιο τομέα ο οποίος λειτουργεί εδώ και πολλά χρόνια με έναν πελατειακό και παραγωγικό τρόπο. Η σύνθεση όλων αυτών των προβλημάτων, η επιτομή θα λέγαμε των προβλημάτων, είναι ακριβώς το πρόβλημα το οποίο παρουσιάστηκε από το 2010, ουσιαστικά το 2009, και μετά που ήταν ένα πρόβλημα ελλείμματος καταρχήν και στη συνέχεια, όπως θα πω, κατά την άποψή μας είναι κυρίως ένα πρόβλημα από και μετά ένα πρόβλημα αρχαίως. Έτσι, το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα, πλαίσιο μεσοεθνικής στρατηγικής, κατά την άποψή μας δεν προσπαθεί να αντιμετωπίσει το κύριο και βαθύτερο και ουσιαστικότερο πρόβλημα της χώρας, το οποίο είναι αυτή τη στιγμή η υπερχρέωσή της, αλλά προσπαθεί με έναν τρόπο να κυλήσει το χρόνο προς το άγνωστο. Έτσι, σαν βασικά σημεία κριτικής, σαν τίτλους θα έφερα, ότι μεσοπρόθεσμα πρέπει να αναγνωριστεί ότι το οικονομικό πρόβλημα της χώρας είναι κατά κύριο λόγο πρόβλημα χρέους. Το έλλειμμα αποτελεί πρόβλημα μόνο σε βραχυπρόθεσμη βάση, κυρίως στο σκέλος του περιβάλλοντος ελλείμματος, που είναι πολύ μικρότερο από το συνολικό. Και η έμφαση όμως που δίνεται αυτή τη στιγμή στο έλλειμμα ανακυκλώνει τα σημερινά οδιέξοδα και οδηγεί μακροπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα μάλλον σε ασφυξία τη χώρα. Το δεύτερο είναι ότι ο τρόπος που αντιμετωπίζει που επιλέγει το μεσοπρόθεσμο να αντιμετωπίσει το έλλειμμα, στην πραγματικότητα εντείνει τις ανισότητες και υπονοχεύει την περιβαλλοντική και κοινωνική βιωσιμότητα χωρίς καν να διασφαλίσει την οικονομική βιωσιμότητα. Και ενώ κανένας θα περίμενε ένα τέτοιο πρόγραμμα που προσπαθεί να αντιμετωπίσει τα ελλείμματα να στοχεύσει στον πυρήνα των αιτιών
του ερευνημάτων, που είναι στην πραγματικότητα η αδυναμία εσόδων, σύλληψης, της φορολογικής σύλληψης και προσχωρισμού εσόδων, κρατικών εσόδων, δεν υπάρχει σοβαρή πολιτική αντιμετώπιση της φορολογικής και μια πολιτική δικής φορολογίας. Αντιθέτως, το πρόγραμμα επικεντρώνεται κυρίως στις περικοπές δαπανών, οι οποίες όμως πλήττουν κυρίως και αυξάνουν τις ανισότητες και πλήττουν τις δεσμότητες. Τέλος, η πώληση δημόσιας περιουσίας, η οποία έχει πολύ προπαγανδιστεί και προωθείται σαν μια λύση και από τα δύο κόμματα, είναι μια στρατηγική με αμφίβολα οικονομικά αποτελέσματα και αρνητικές επιπτώσεις στην παροχή δημόσιων αγαθών, υπηρεσιών και δεσιμότητας. Αυτά σε ένα γενικό πλαίσιο είναι στη διάθεσή σας να πω αναλυτικότερα τα σημεία αυτά, τα οποία αναφέρθηκα. Σας ευχαριστώ.